Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα σας. Καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Στην Κοζάνη βρέθηκε σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα και την Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου. Είχαν μία σειρά συσκέψεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ συνάντησαν και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τους Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου, Υπουργό Μακεδονίας Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη και πρώην Υπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο βρέθηκε σήμερα στην Κοζάνη και συγκεκριμένα σε συσκέψεις στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αποδείχθηκε προφητικό το να μιλούμε για υδρογόνο, όπως παλαιότερα έκανε ο Περιφερειάρχης, τόνισε ο κ. Σκρέκας. Στηρίζουμε την προσπάθεια με το κυβερνητικό μας σχέδιο, συνέχισε. Συναντήσαμε τους παραγωγικούς φορείς της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί τους περιγράψαμε την προσπάθεια της κυβέρνησης για την υλοποίηση μιας δομικής μεταρρύθμισης και ενός μετασχηματισμού του οικονομικού υποδείγματος της Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί βασικός πυλώνας και αργός είναι η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χασαπίδης. Εδώ και 4 χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε εκείνες οι συνθήκες ώστε να αναστρέψουμε και να ανατρέψουμε την δημογραφική τάση της περιοχής, όπου δυστυχώς φαίνεται ότι μειώνεται χρόνο με το χρόνο ο πληθυσμός, και για να γίνει αυτό ένα πράγμα είναι αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε: βιώσιμη ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, υψηλές αμοιβόμενες, ώστε να σταματήσουν, να φεύγουν και να διαρρέουν από την περιοχή οι νέοι και οι νέες προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αυτή η περιοχή εδώ είναι μια εμβληματική περιοχή, η οποία την προηγούμενη θητεία δουλέψαμε με πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και ένα νέο ενεργειακό μοντέλο στην περιοχή, και θέλουμε να μεταφέρουμε σήμερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι η κεντρική κυβέρνηση θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον της για την περιοχή, προκειμένου όλος αυτός ο σχεδιασμός που έχει γίνει να συνεχίσει να υλοποιείται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας έδειξαν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό το σχεδιασμό κατά την προηγούμενη θητεία, και νομίζω ότι και η κεντρική κυβέρνηση οφείλει να ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι πολίτες, ουσιαστικά υλοποιώντας όλο το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει περιγραφεί πολύ αναλυτικά και στο Master Plan, αλλά και στο αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, με έναν προϋπολογισμό, όπως αναφέρθηκε, περίπου 7 δισεκατομμυρίων και με πάρα πολλά συγκεκριμένα έργα. Εξειδικεύσαμε κάποια θέματα πάνω σε πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει αναπτυξιακού χαρακτήρα και άπτονται του θεσμικού πλαισίου που πρέπει να τρέξουν οι υπουργοί, και διαπιστώθηκε για ακόμη μια φορά το άριστο επίπεδο συνεργασίας και η αποτελεσματικότητα που συνεχίζεται σε συνέχεια όλης της προηγούμενης τετραετίας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους υπουργούς για την δημόσια στήριξη στο πρόσωπό μου, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την προσπάθεια που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και έχει φέρει αυτά τα καλά αποτελέσματα για τη Δυτική Μακεδονία, που, όπως ανέφεραν και οι υπουργοί, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ευρώπη. Το πετυχημένο παράδειγμα και η προσπάθεια της Δυτικής Μακεδονίας να διαφοροποιήσει το παραγωγικό της μοντέλο. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα φέρει τα αποτελέσματα που έχουμε σχεδιάσει ήδη εδώ στη Δυτική Μακεδονία, που έχουμε ολοκληρώσει το προγραμματισμό, έχουμε εξασφαλίσει και τα χρήματα, και είναι θέμα της επόμενης περίοδου να υλοποιηθεί με απότερο στόχο την πρόοδο και ευημερία στη Δυτική Μακεδονία, με πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες για όλους τους νέους, για όλους τους Δυτικομακεδόνες. Ναι, καλησπέρα στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραία, ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα με πατημένο γκάζι για εμάς, τους δημοσιογράφους. Ήσουν σε όλο το πρωινό στην σύσκεψη. Μόλις ήρθες και από άλλη μια σύσκεψη, κομματική αυτή τη φορά, θα μας τα πεις. Μας έφεραν τίποτα οι υπουργοί? Ανακοινώσεις, όχι. Ανακοινώσεις, έργα, δράσεις? Όχι, 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 όχι. Δεν έφεραν τέτοια πράγματα. Δεν ήρθαν γι' αυτό. Δεν ήρθαν γι' αυτό με τίποτα. Το ότι έκαναν και θεσμικές συναντήσεις, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Σκρέκας ως υπουργός ανάπτυξης με εκπρόσωπους επιχειρηματιών, μεγάλων επιχειρηματιών της περιοχής, ελεύθερων επαγγελματιών, μικρότερων δηλαδή, και γουνοποιών, είναι ένα καλό βήμα. Ότι αφιέρωσαν χρόνο σε αυτές τις
παραγωγικές ομάδες οι οποίες αναμένουν επιτάξεις των διαδικασιών, να μην ξαναλέμε τα ίδια. Και οι γονοποιοί που βγήκαν από τη συνάντηση, θα δούμε αύριο πιο αναλυτικά ρεπορτάζ για αυτά, είπαν οι άνθρωποι ότι okay, είδαμε μια σοβαρότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας δίνει μια αισιοδοξία, αλλά πρέπει να δούμε και το παρακάτω, έτσι. Προσκλήσεις, ποιος τις απευθύνε, δηλαδή ποιος ήταν καλεσμένος αυτές τις συσκέψεις. Τι είναι ποιος. Κάποιος ήταν καλεσμένος. Κάποιοι επιχειρηματίες της περιοχής. Πώς έγινε αυτή η επιλογή. Μεγάλοι επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι έχουν ξανακάτσει στο ίδιο τραπέζι. Τους κάλεσαν. Δέχτηκαν πρόσκληση. Με τι έμπαινε όποιος θέλει μέσα. Εγώ είδα και υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους. Θέλω να δω, να καταλάβω το κλίμα, σε ποιους απευθύνθηκε η πρόσκληση, ποιοι όφυλαν να είναι εκεί μέσα και ποιοι ήταν τελικά. Ήταν, ξαναλέω, κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες, τους οποίους τους αναγνωρίζουμε, να μην λέω συγκεκριμένα ονόματα, τους είδατε. Ναι. Κορυφαίοι επιχειρηματίες της περιοχής, ναι. Εντάξει. Και ορθώς ήταν εκεί. Ήταν εκπρόσωποι του εμπορικού συλλόγου εκεί, δηλαδή μικρότερη επιχειρηματικότητα, να το πω έτσι. Ήταν η πρόεδρο των ΕΒΕ. Βεβαίως ο κ. Καρατακλήδης στην Καστοριά είναι και υποψήφιος περιφερειακός συμβούλος, αλλά παραμένει και πρόεδρος του ΕΒΕ ο άνθρωπος. Okay. Εκπροσώπησε. Ήταν ο σύνδεσμος γουνοποιών εκεί, ο οποίος είχε ένα πολύ συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα και με την υπόθεση του βέτο στην Ρωσία, έτσι. Ήταν εκπρόσωποι των επενδυτών φωτοβολταϊκών, που ήδη η κυρία Σδούκου σε άλλη συνάντηση, ήταν και οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ και των ενεργειακών κοινοτήτων, που επίσης ήταν στη συνάντηση με την κυρία Σδούκου, η οποία είναι η υφυπουργός ενέργειας και έχει αυτή το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Το ότι στην περιφέρεια γενικώς σήμερα κυκλοφορούσαν άνθρωποι που έχουν να κάνουν με το συνδυασμό του κυρίου Κασαπίδη, και δεν εννοώ μόνο τους θεσμικούς, τους αντιπεριφέρειακες εννοώ, είχαν και άλλοι. Αυτό είναι στα πλαίσια του ότι η σημερινή συνάντηση και η επίσκεψη του Υπουργείου Κλιμακίου είναι ξεκάθαρη, και μάλιστα και το είπαν και οι άνθρωποι και μόνοι τους, ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, τον άνθρωπο που ξαναστηρίζει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το είπαν και πιο ξεκάθαρα, γιατί εμείς είδαμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις τους, οι οποίες αφορούσαν την επίσκεψη και το πιο τεχνοκρατικό κομμάτι. Και μπορούμε τώρα να δούμε τη δήλωση, γιατί προφανώς ήσασταν εκεί και προφανώς ρωτήσατε και το κομματικό, το εκλογικό ζήτημα. Για να δούμε πώς απάντησαν οι δύο υπουργοί σε σχέση με την υποστήριξη στο πρόσωπο του κ. Κασαπίδη. Στον πρώην συνάδελφό σας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, για την κίνηση που κάνει, είναι εχθρική απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούσατε, εγώ δεν θα σχολιάσω κανένας την πρωτοβουλία και την προσωπική του άποψη και πεποίθηση. Εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι εδώ στη Δυτική Μακεδονία 4 χρόνια ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο, το οποίο ξεκίνησε από μηδενική βάση, δεν υπήρχε τίποτα πριν 4 χρόνια το αναλάβαμε, παρόλο που όλοι βλέπανε λόγω των εξελίξεων ότι σταδιακά η λιγνητική παραγωγή μειώνεται. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν είχε κάνει τίποτα. Ήρθε ο Γιώργος Κασαπίδης εδώ, ανέλαβε να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο αυτής της περιοχής, και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Σήμερα όμως που μιλάμε και με τους υπόλοιπους καλούς συνεδέλφους εδώ πέρα, ήταν ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός Μεταφορών, με τον οποίο κάναμε πολλά πράγματα μαζί, προωθήσαμε το υδρογόνο, νομοθέτησε το υδρογόνο, εγκαινιάσαμε το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στην Ελλάδα, στο Δημόκρητο, και τώρα εδώ, περιφερειακός ο Γιώργος Κασαπίδης, πρόκειται ένα νέο πρατήριο να θέσει λειτουργία το επόμενο διάστημα. Με λίγα λόγια, τέθηκαν όλες οι βάσεις τα 4 χρόνια σε ρυθμιστικό επίπεδο, σε επίπεδο κινήτρων, ώστε να μπορέσει σήμερα η Δυτική Μακεδονία να κοιτά το μέλλον με αισιοδοξία. Γιατί έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα και έχουμε εξασφαλίσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματικά θα αλλάξουν το πρόσωπο και το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Αμανατίδης και η μεγάλη ομάδα στελεχών. Μη με ζητάτε να κρίνω ανθρώπους που δεν έχω κάποιο λόγο να το κάνω. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω τι έχει σχεδιάσει η κυβέρνησή μας, ποια είναι η συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη, με τον Γιώργο του Κασαπίδη, πώς αυτό έχει εξελιχθεί, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Στηρίζετε την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη όταν όλο το κόμμα έχει πάει με τον Γιώργο Αμανατίδη? Τι κάνετε συγκεκριμένα? Δεν γνωρίζω να έχει πάει το κόμμα με τον κύριο Αμανατίδη ή με ποιον έχει πάει το κόμμα. Ο λαός, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας επιλέγουν τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικούς άρχοντες πέρα και πάνω από ιδεολογίες. Εδώ δεν έρχομαστε να στηρίξουμε τον Γιώργο τον Κασαπίδη επειδή τυχαίνει
να είναι φίλος από παλιά ή τυχαίνει να έχουμε κοινές ιδεολογικές αφετηρίες. Ερχόμαστε να το στηρίξουμε γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε σε χαμηλούς τόνους, όχι προβάλλοντας την επικοινωνία, αλλά πετυχαίνοντας ουσιαστικά πράγματα. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας έδειξαν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό το σχεδιασμό κατά την προηγούμενη θητεία και νομίζω ότι και η κεντρική κυβέρνηση οφείλει να ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι πολίτες, ουσιαστικά υλοποιώντας όλο το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει περιγραφεί πολύ αναλυτικά και στο Master Plan, αλλά και στο αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, με έναν προϋπολογισμό, όπως αναφέρθηκε, περίπου 7 δισεκατομμυρίων και με πάρα πολλά συγκεκριμένα έργα. Μάλιστα. Δεν ήταν είδηση. Οι περισσότεροι λένε πως γι' αυτό ήρθε αυτό το κυβερνητικό κλιμάκιο. Κυβερνητικό κλιμάκιο και Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος φυσικά. Αλλά και ο κύριος Κρέκας και η κυρία Σδούκου δήλωσαν ξεκάθαρη υποστήριξη στο πρόσωπο του κύριου Κασαπίδη. Ναι, ξεκάθαρη στήριξη και στις πολιτικές του κυρίου Κασαπίδη, οι οποίες προφανώς συμβάδιζαν με τις πολιτικές της κυβέρνησης την προηγούμενη τετραετία και να ενταθεί το μήνυμα ότι ο κύριος Κασαπίδης είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελεία, παύλα. Άρα αυτό είναι το μήνυμα προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα πούμε παρακάτω βεβαίως διάφορα πράγματα και τι έχει γίνει. Προσπάθησαν να το πούν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, να το ξαναπούν και σε εμάς που προφανώς πιο πολύ μας ενδιέφερε αυτή η πολιτική, αυτή η ερώτηση, να το πω, για αυτό το κλίμα. Και σήμερα ίσως είναι και η πρώτη μέρα που νιώσαμε ότι κάτι κινείται σε επίπεδο εκλογών, να το πω, και άρχισε να ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να κάνει μια πρώτη κίνηση υποστήριξης του κυρίου Κασαπίδη με αποστολή στελεχών και σε επίπεδο κομματικό. Τι εννοώ? Εδώ, όπως πολύ καλά ξέρεις και εσύ, βρέθηκαν και τρία στελέχη από την Πειραιώς, κυρία Σόκου, κυρία Κρυσταλλίδου και κυρία Νάτσιου, οι οποίες κατάγονται για την περιοχή, κυρία Κρυσταλλίδου και κυρία Νάτσιου, είναι μέλη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας και οι τρεις, και είχαν μια εποπτεία της όλης συνάντησης, να το πω, και παρεμβάσεις εκεί που έπρεπε, και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια στρατηγική για το τι, γιατί πώς μάλλον θα στηριχθούν περιφερειάρχες, οι οποίες ενδεχομένως αντιμετωπίζουν προβλήματα με Αντάρτικα ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, εδώ μπορούμε να πούμε, ο καθένας μπορεί να πει, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο η υποστήριξη Κασαπίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι με τόση ένταση. Παρεμβαίνει η Νέα Δημοκρατία σε στελέχη τοπικά, που και εμείς γνωρίζουμε, όλοι οι ομίγυροι γνωρίζει, ότι στηρίζουν τον Γιώργο Αμανατίδη. Και όχι την επιλογή του κόμματος, ενώ που είναι ο Γιώργος Κασαπίδης και το ακούσαμε με επίφαση σήμερα για ακόμα μια φορά, εννοώ, και ισχυρά από τα στόματα τριών υπουργών, είναι ο κύριος και ο κύριος Κωνσταντινίδης, θυμίζω, και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο προσπαθούν τα στελέχη, τα κεντρικά της Δημοκρατίας, να πούνε ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν συμφωνεί, αποχωρεί. Δεν διαγράφεται όμως. Και αυτό το... Να πω κι εγώ. Να δώσω το ρεπορτάζ. Σταματώ λέγοντας ότι δεν διαγράφεται όμως. Γιατί δεν έχω δει και τίποτα. Ωραία. Δεν σκίζει και δεν ρίχνει κανένα στα ματιά του. Όπως είπε και ο Ζήσης, ήταν η πρώτη. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος περίμενε πιο εντούνη η αντιμετώπιση της Νέας Δημοκρατίας το αντάρτικο Αμανατίδη. Πέρα από την διαγραφή του ιδίου του Γιώργου Αμανατίδη, δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Και όπως πολύ σωστά επίσης υποζήσεις, ήταν από το Σάββατο εδώ ένα κλιμάκιο της Πειραιώς. Έκανε και μια συνάντηση στην στέγη Ποντιακού Ελληνισμού το Σάββατο το απόγευμα με στελέχη και υποστηρικτές και κυρίως το υπάρχον ψηφοδέλτιο του Γιώργου Κασαπίδη και δόθηκαν και κάποιες. Δεν αναφέρομαι σε αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει, αυτά είναι αυτό το κομματικό. Εντάξει, θα τα πούμε. Δεν πειράζει. Καλά κάνει ο Χρήστος, δεν πειράζει. Δεν, είναι, ναι, δεν είναι αυτό για το, στο οποίο αναφέρομαι, οπότε ας φύγει αυτό το πλάνο, παρακαλώ. Αυτό εντάξει, επειδή θα πω εγώ. Ρώτησα και εγώ. Μα θα φτάσουμε εκεί. Επειδή ρώτησα και εγώ, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να δώσετε στο Γιώργο Κασαπίδη, δηλαδή αυτή την αντιμετώπιση περιμέναμε από την Πειραιώς απέναντι σε έναν αντάρτη, γιατί αυτά που υπόθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση, την Δημοκρατία, μεγάλο κόμμα, για να συνδιαλέγεται με μικρούς ανθρώπους, βλέπει Γιώργο Αμανατίδη, δεν τα είδαμε στην πράξη.
Οι διαγραφές θα έρθουν μόλις κατατεθούν τα ψηφοδέλτια. Αυτή ήταν η απάντηση. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τις 31 Αυγούστου δίνεται αυτή η δυνατότητα κάποιος να το ξανασκεφτεί, δεν ξέρω. Αλλά πάντως, θεωρείται κάποιος υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος μετά την 31 Αυγούστου. Οπότε, από 1 Σεπτεμβρίου θα έρθουν, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, οι πρώτες διαγραφές ναι. στελεχών. Όταν δηλαδή θα έχει διαμορφωθεί μια δυναμική υπέρ της υποψηφιότητας, η οποία θα δημιουργεί πρόβλημα στην υποψηφιότητα την επίσημη της Δημοκρατίας. Ή τέλος πάντων. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στην περιοχή, από ό,τι όλα δείχνουν, και αν έρθει, πολύ μετά την 31 Αυγούστου, που θα ναι, δεν υπάρχει ημερομηνία ακόμα. Δεν βγαίνουν ημερομηνίες. Δηλαδή, εγώ ξαναρώτησα σήμερα. Και η αόριστη απάντηση το θα έρθει, αλλά χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί αυτό, γιατί είτε θες υπάρχουν γεγονότα στη χώρα, ποτιές, δεν ξέρω εγώ τι, είτε έκτακτες συναντήσεις με άλλους πρωθυπουργούς που επισκέπτονται την Ελλάδα, είτε η ΔΕΘ που έρχεται, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει να προηγούμε ενός πρωθυπουργού, δεν διαβλέπω δηλαδή μια ημερομηνία η οποία θα έχει και μια λογική εξήγηση. Και εγώ επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι δική μου άποψη. Την καταθέτω όμως ακόμα μια φορά ότι μια λογική επίσκεψη Μητσοτάκη για να περιορίσει τις όποιες διαρροές δεν έχει νόημα μετά την 31 Αυγούστου ή παρεμβάσει της Δημοκρατίας όπου όπως εσύ μετέφερες στο ρεπορτάζ όπως λένε τέλος πάντων τα στελέχη της, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα μετά την 31 Αυγούστου. Όταν... Ναι. Λέω, επειδή το ρώτησα και εγώ. Δεν το λες εσύ αυτό. Όχι, το λένε τα στελέχη. Εγώ το σχολιάζω και λέω ποια είναι η λογική αυτή. Πώς στηρίζεις τον περιφερειάρχη σου όταν δεν... εννοώ κομματικά, έτσι. Δεν λέω ότι η ρητορική δεν το στηρίζει. Κομματικά, όταν αφήνεις να εξελιχθεί μια μεγάλη μερίδα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τίτλους στο κόμμα, τίτλους, θέσεις, τέλος πάντων, στο κόμμα ακόμα και εκφράζονται ή στηρίζουν με όλες τις δυνάμεις την άλλη επιλογή, την άλλη πώς να το πω, προσπάθεια, η οποία είναι διχαστική για τη Νέα Δημοκρατία. Το ρώτησα κι εγώ. Σου λέω τι αξία έχει μετά την 31η, δηλαδή θα μου κλείσει ψηφοδέλτια, οπότε... Ακριβώς. Και μου απάντησαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύ δημοκρατικό κόμμα. Αν θέλει κάποιος να αποχωρήσει από αυτή, ας το κάνει. Μάλιστα. Ας το κάνει επίσημα, οπότε κι εμείς απλώς θα δεχτούμε αυτήν την και ας πορευτούν όπως μπορούν από εδώ και πέρα. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την προσέγγιση. Όχι, όχι. Είπες κάτι το οποίο φαντάζει ως αόριστη. Όχι, δεν το λες εσύ. Λέω, φαντάζεται ως αόριστη προσέγγιση και ως έλα μωρέ, εντάξει, ας κάνουμε, ας φύγουνε. Τι μας πειράζει εμάς, εμείς είμαστε μεγάλο κόμμα. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι δεν παρεμβαίνει η Νέα Δημοκρατία ώστε να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Αλήθεια τώρα, αν τους διέγραφε σήμερα. Όχι, αν είχε παρέμβει πολύ νωρίτερα, λέω. Ή αν είχε παρέμβει 2 εβδομάδες ναι. Όχι, πολύ αλλάζει νωρίτερα. Αλλάζει κάτι. Δηλαδή, δεν θα γινόταν και δεν θα ειροποιούνταν και κάποιοι και θα έλεγαν ορίστε εμείς το λάβαρο της Επαναστάσεως. Ναι, ναι, θα έδειχνε όμως το κόμμα. Οπότε έχει δύο όψεις και αυτό. Όχι, όχι, όχι. Θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία όμως ότι δεν αφήνει μόνο του, τον περιφερειάρχη. Το δικό της που τον στηρίζει κλπ. Κλπ. Από τη στιγμή που η μάχη. Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που η μάχη είναι πολιτική, όπως λέγεται, και έχουμε έναν πρωθυπουργό και ένα κόμμα το οποίο κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό μετά και την διπλή εκλογική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών και θεωρητικά δεν μπορεί να το γνωρίσει τίποτα. Και έρχεται στη Δυτική Μακεδονία ένας δικός του βουλευτής, μέχρι πρότινος, ένα στέλεχος το οποίο το κουβάλισε στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα δικά του επιλογή. Και να του κάνει αντάρτικο. Μαζί με μια μεγάλη μερίδα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ενδεχομένως έχουν ευεργετηθεί και από το ίδιο το κόμμα, είχαν κάποιες θέσεις ή έχουν ακόμα θέσεις από εδώ και από εκεί, και αύριο θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, το λέω εγώ, δικιά μου άποψη, είναι ξανά, για να κάνουν μια άλλη επιλογή. Πολύ ωραίες παρεμβάσεις κάνει αυτή η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται. Την ακούω και τη δική σου την προσέγγιση. Ακούω και τη Νέα Δημοκρατία την προσέγγιση. Ο καθένας θα την κρίνει αναλόγως. Πάντως, το ισχυρότερο χαρτί της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που θα παίξει πάρα πολύ από εδώ και πέρα, που ούτως ή άλλως παίζει, αλλά θα το παίξει και κεντρικά το κόμμα, είναι αυτό ότι τον φέραμε στον κόμμα τον Γιώργο Τωρμαντή, τον βγάλαμε βουλευτή και 10 μέρες μετά, όχι απλώς δημιουργεί κάτι δικό του και διασπά το κόμμα. Όχι απλώς λειτουργεί με τεράστια χαριστία απέναντι στο κόμμα, αλλά βγαίνει και στις συνεντεύξεις του και μιλάει για επιχειρηματικά συμφέροντα που κρύβονται από πίσω του. Και αυτό είναι κάτι
που ακούστηκε και θα ακουστεί. Και είναι κάτι που επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή ο κ. Σαμανατής να απαντήσει. Πάντως, ως προς την επίσημη στήριξη, για να εξαιρέσουμε τα δύο στελέχη που ήρθαν, την κυρία Στούγου και τον κύριο Σκρέκα σήμερα, υποστήριξη δήλωσε προφανώς και ο Στάθης Κωνσταντινίδης ως υπουργός Μακεδονίας Θράκης και βουλευτής Κοζάνης, όπως και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, βουλευτής Κοζάνης και πρώην υπουργός, την ίδια εκδήλωση σήμερα το πρωί στη ΖΕΠ. Πάμε να δούμε, παρακαλώ. Ο κύριος Σκρέκας, υπουργός Ανάπτυξης, η κυρία Στούγου, υπουργός Ενέργειας, ο συνάδελφος στο Εθνικό Κοινοβούλιο και η φίλη συναγωνίστρια, ο εμβουλευτής και όλα τα στελέχη εδώ πέρα, είμαστε σταγμένοι και συνδεδεγμένοι σε μια κοινή προσπάθεια. Στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου εγχειρήματος που ξεκίνησε την προηγούμενη τετραετία, πρακτικά από το μηδέν, χωρίς να υπάρχει καμία προεργασία για τη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Γιατί ξέραμε όλοι μας ότι η υπόθεση της συρρήκνωσης της λιγνητικής δραστηριότητας έτρεχε στην περιοχή για πάνω από 10 χρόνια, όμως δεν υπήρχε καμία πρόνοια για την επόμενη ημέρα για αυτόν εδώ τον τόπο. Και ξεκίνησε πρακτικά αυτό το 2019. Έγινε μια σπουδαία προεργασία, αναφέρθηκαν ο κύριος Υπουργός και η κυρία Υπουργός σε αυτό και σήμερα είμαστε στη δεύτερη φάση. Σε αυτή λοιπόν την δεύτερη φάση πρέπει αυτή η μεγάλη προσπάθεια να συνεχιστεί και να καρποφορήσει και σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το σχεδιασμό τον έχουν προσυπογράψει ο Γιώργος ο Κασαπίδης από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όλοι εμείς φυσικά που υποστηρίξαμε αυτήν την αναγκαιότητα και αυτήν την πρόκληση και αυτήν την ευκαιρία για τον τόπο μας. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και μπορεί να συνεχιστεί με τους δημιουργούς της, με τον Γιώργο τον Κασαπίδη και με τη σημερινή κυβέρνηση. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Είμαστε εδώ όχι μόνο για να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε ενωμένοι, αλλά για να συνδράμουμε ουσιαστικά σε αυτό το έργο. Με την νίκη. Αγαπητούς συναδέλφους, τον κόσμο Σκρέκα και την Ζάντη Στούγου, είναι αλήθεια ότι η θητεία στην προηγούμενη κυβέρνηση, στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω, ήταν μια θητεία η οποία έδωσε στην περιοχή συγκεκριμένα, στοχευμένα πράγματα. Υπήρχε μια καλή συνεργασία με την περιφέρεια και τον Γιώργο του Κασαπίδη. Και αυτό το οποίο είχε πρωτοπεί ο Γιώργος Κασαπίδης και έχει δίκιο ο υπουργός ο Σκρέκας όταν λέγανε ότι είναι υπερβολικό, εγώ είχα την τύχη και την ευκαιρία να το νομοθετήσω. Το υδρογόνο νομοθετήθηκε το Υπουργείο Μεταφορών το 2023. Και μαζί με τον Κώστα Σκρέκα γενιάσαμε και το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στο Δημόκρητο. Άρα έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά ένα όραμα, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πρωτοποριακό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Από εκεί πέρα έχουμε μια πολιτική μάχη. Έχουμε μια μάχη που έχει καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά. Και το διευκρινίζω αυτό, γιατί υπάρχουν διάφοροι πονηρούλιδες που φαντάζονται ή λένε διάφορα πράγματα. Η άποψη δική μου ήταν πάντα ξεκάθαρη και συγκεκριμένη και ήταν και γνωστή στους ψηφοφόρους μου και στον τόπο όπου εκλέγομαι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μένα, είναι πολύ σημαντικό για μας να ενισχύσουμε την απόφαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στη στήριξη του Γιώργου του Κασαπίδη. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά πρέπει να συνεχιστεί. Δεν παίζει ρόλο τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Σε μια πολιτική μάχη πάντα προβλήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχουμε την ευθυξία, να έχουμε το μυαλό και τη σύνεση να λύνουμε τα προβλήματα και να προχωράμε μπροστά. Εμείς λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Καλή επιτυχία Γιώργο, καλή επιτυχία στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι μια πολιτική μάχη της Νέας Δημοκρατίας και όλων ημών με τον Γιώργο Κασαπίδη. Δεν είναι μια μόνο προσωπική μάχη. Αυτό, όπως το καταλαβαίνει, σημαίνει ότι χρειάζεται μια συστράτευση όλων, μια προσπάθεια όλων να παραμεριστούν αυτά τα οποία τα λίγα που μας χωρίζουν πιθανόν και να εντοπίσουμε τα πολλά που μας ενώνουν. Για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο τι θα γίνει, θα είναι χρήσιμο για τη Δυτική Μακεδονία, χρήσιμο για την Κοζάνη. Ευχαριστώ. Αναμενόμενο ήταν αυτό η στήριξη. Είπε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι ακούω διάφορα από κάποιους πονηρούλιδες ότι. Το ξαναείπε τώρα δεύτερες, το απόγευμα. Ναι, κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν κάνω. Γιώργος Κασαπίδης, Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, ναι. Στις δηλώσεις το έχουμε. Καταγράφτηκε από όλους.
Την πράξη θα φανεί. Δεν φαίνεται ήδη. Είμαστε μια πολύ μικρή κοινωνία. Είμαστε ένα μικρό χωριό. Ένα μεγάλο χωριό, συγγνώμη. Αλλά χωριό. Γνωριζόμαστε πρόσωπα και πράγματα, τα γνωρίζουμε. Ποιος είναι με ποιον, το γνωρίζουμε. Ποιος θα στηρίξει ποιον, θα φανεί. Τα κροκοδίλια δάκρυα ενδεχομένως κάποιον για τον Γιώργο Κασαπίδη αυτή την περίοδο μπορεί να μην πείθουνε. Όχι μπορεί, δεν πείθουνε. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεις. Για διάφορους. Γι' αυτό λέω θα φανεί και το αφήνω. Θα φανεί ποιος. Τώρα είχαμε μπροστά μας δήλωση Κωνσταντινίδη Παπαδόπουλου όμως. Εγώ το λέω γενικώς όμως. Εντάξει, αυτοί είναι οι δύο που έπρεπε να μιλήσουν. Γιατί εγώ μίλησα και μαζί του ιδιωτικά και μου είπε Γιώργος Κασαπίδης. Γι' αυτό το λέω. Οφείλω να το πω. Για ποιον το λες? Για τον Μιχάλη Παπαδόπουλο. Εγώ δεν μιλάω για τον Μιχάλη Παπαδόπουλο. Όχι, εγώ οφείλω να το πω. Τι να κάνουμε αφού. Εγώ μιλάω για όλα τα στελέχη που πρέπει να βγουν μπροστά ώστε να. Όχι, δεν είναι δικιά μου άποψη. Για να αποδείξουν αυτό που λένε ότι στηρίζουν τον Γιώργο Κασαπίδη. Ούτε με ενδιαφέρει. Ποιος, εμένα προσωπικά ενώ σαν πολίτη, ποιος στηρίζει πρώτον. Σαν δημοσιογράφο, καταγράφω όμως, εάν επιτρέπετε να έχω τον τίτλο του δημοσιογράφου για κάποιους, καταγράφω πρόσωπα και πράγματα. Και μετά τις 8 Οκτωβρίου, επειδή μετά τις 8 Οκτωβρίου θα μιλήσουν και κάποιοι. 15. Όχι, όχι, μετά τις 8 θέλουν να μιλήσουν κάποιοι. Άντε, στις 15 θέλουν, στις 15. Να τα πούμε όλα, λοιπόν. Μετά τις 15, να τους αφήσω. Εγώ θα τους αφήσω γιατί δεν είμαι και κομματικός στέλεχος. Ας κάνουν. Εγώ θα καταγράφω μέχρι τις 15 και θα τα λέμε. Και όταν ενοχληθούν κάποιοι, ας ενοχληθούν κακό του κεφαλιού τους. Αλλά επειδή εμείς ξέρουμε το ρόλο μας και ξέρουμε να κάνουμε και τη δουλειά μας καλά, ξέρουμε να αναγνωρίζουμε και πρόσωπα και πράγματα. Και ξέρουμε και τι γίνεται στη γειτονιά μας. Και προφανώς και ξέρουμε και κάποιοι πόσο διπλό παιχνίδι μπορούν να παίζουν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το προσωπικό τους ζήτημα. Και δεν τους ενδιαφέρει ενδεχομένως και ποιος θα, τόσο πολύ εννοώ, ποιος θα είναι περιφερειάρχης αύριο. Ή μάλλον μπορούν να ξέρουν στον καθένα τους ποιος μπορεί να είναι, αλλά ας βοηθήσουμε για λίγο προς τα εδώ, για να καλύψουμε και την κομματική μας, να το πω, να κάνουμε και το κομματικό μας καθήκον. Να το πω έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ προφανές αν συμβαίνει. Ναι, άλλος, όχι. Ο Γιώργος Αμανατίδης προέρχεται από τα σπλάχνα θεωρητικά, τα τελευταία 4 χρόνια σπλάχνα. Μιλάω για τους υπόλοιπους που κάνουν, που μπροστά υποχρεωτικά πρέπει να πούν ότι στηρίζουν, αλλά από πίσω πολύ καλά ξέρουμε όλοι τι κάνουν ή ενδεχομένως τι θα κάνουν τις επόμενες ημέρες μέχρι τις εκλογές της 8 Οκτωβρίου τουλάχιστον. Okay. Απάντησε. Ρωτήσατε και τον Γιώργο Κασαπίδη πώς αισθάνεται για όλο αυτό, για τη στήριξη. Φυσικά, και ήταν η πρώτη. Ικανοποιητική τη στήριξη. Ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος Κασαπίδης στάθηκε απέναντι σε σχεδόν σε όλους τους δημοσιογράφους της περιοχής και δέχτηκε ερωτήματα για τα όσα έχουν διαδραματιστεί από τις 27 Ιουλίου επισημείως. Τέλος πάντων. Ήταν έτοιμος από καιρό. Ναι. Ο Γιώργος Κασαπίδης, θα πω απλώς αυτό, χωρίς να κρίνω τις υπόλοιπες απαντήσεις, ότι για πρώτη φορά. Πόσο τον ξέρω εγώ και τον γνωρίζω, ήταν πολύ γρήγορος και to the point στις απαντήσεις του, χωρίς να πλατιάζει, γιατί και αυτός το συνηθίζει πολλές φορές και μπερδεύει το ζήτημα. Απάντησε σαν έτοιμος από καιρό, πολύ καλά το είπες, πολύ γρήγορα και με τη δική του άποψη. Εύστοχα στο αυτό που τον αφορά. Ναι, την κρίνει ο καθένας αν είναι σωστή ή λάθος, σε αυτό ακριβώς που τον αφορά και σε αυτό που φέρει ότι θα παιχτεί τις επόμενες οι μέρες μέχρι τις εκλογές, όταν θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να στρέψει τα βέλη του προς την άλλη πλευρά, στον κύριο Αμανατίδη κλπ. Και να υποστηρίξει. Επιχειρηματικών συμφερόντων. Και όταν θα υποστηρίξει ο ίδιος τη δική του υποψηφιότητα. Να δούμε λίγο αυτό το βίντεο. Σαββίδη, από το κόμμα είστε ευχαριστημένος και τοπικά και κεντρικά με το επίπεδο στήριξης που σας παρέχει, γιατί υπάρχουν πολλά στελέχη τα οποία πηγαίνουν προς τον κύριο Αμανατίδη και δεν βλέπουμε παρέμβαση στο κόμμα. Θα ήθελα να επαναλάβω πάλι την δημόσια ευχαριστία μου προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης που αναγνωρίζουν τη δουλειά που έχει γίνει εδώ στην Δυτική Μακεδονία και σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει αυτή τη δουλειά στο πρόσωπο του ομιλούντος. Είμαι βέβαιος ότι θα δικαιώσω τις προσδοκίες των Δυτικών Μακεδόνων και στη νέα περίοδο ολοκληρώνοντας αυτό το σχεδιασμό προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Είχατε κάπως προδομένος από τη συνεργασία που είχατε με τον κύριο Αμανατίδη και με δικούς σας συνεργάτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πλαισιώνονται προς το ποδήλατο του κύριου Αμανατίδη, γιατί 4 χρόνια
Δεν είχαμε δει να δημιουργούνται ιδιαίτερα ζητήματα. Σε αυτό το ερώτημα κυρίως ανθρώπινο. Τα συναισθήματά σας για αυτή την εξέλιξη. Όπως το λέτε, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια δημόσια αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή και πρόσφατα μάλιστα ο κ. Σαμανατίδης έλεγε ότι στηρίζω και αναγνωρίζω τη δουλειά που έχει γίνει από την Περιφερειακή Αρχή. Επομένως, αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν προς τους συμπολίτες μας. Τι ήταν αυτό που άλλαξε ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε ούτε μια παρατήρηση ούτε μια επισήμαση για θέματα έτσι, σχεδιασμού και προγραμματισμού για το καλό της Δυτικής Μακεδονίας και τώρα εν ώψη των εκλογών έχουμε αυτές τις μετακινήσεις. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι στον τρόπο σκέψης τους ή αν κάποιος άλλος τους επηρέασε ή αν κάποιος άλλος θέλησε να επιβάλλει κάποια τέτοια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση το έργο που έχουμε επιτελέσει είναι φανερό στους πολίτες, έχει αξιολογηθεί από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και εξαιτίας αυτής της αξιολόγησης έχει δοθεί στήριξη στο πρόσωπό μου με την εντολή να συνεχίσουμε, να το ολοκληρώσουμε και να το ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Υπάρχουν επιχειρηματικά για να συμφέρονται από την θέλοντα Γιώργο Κασαπίδη στη Δυτική Μακεδονία? Δεν υπάρχει κανένα συμφέρον που να μπορεί να ανακόψει την πορεία ανάπτυξης και προόδου της Δυτικής Μακεδονίας με διάφανο, έντιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Οτιδήποτε άλλο και με βρήκε στο παρελθόν απέναντι σε τέτοιου είδους επιδιώξεις και θα με βρει και στο παρόν και στο μέλλον. Να καταλάβατε πού θα παίξει αυτή η διαμάχη. Ο κ. Κασαπίδης προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει σηκώσει ένα μπαϊράκι ή να εκφράζει τουλάχιστον δημοσίως παράπονο για τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας ή το επίπεδο στήριξη. Αυτά που έλεγα στην αρχή δηλαδή. Μπορεί να μην έχει την ίδια άποψη με ο άνθρωπος, το έξι. Αυτός ξέρει καλύτερα το κόμμα. Αλλά ευχαρίστησε ξανά δημόσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία για τη στήριξη που παρέχουν στο πρόσωπό του και την εμπιστοσύνη που δίνουν. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον κύριο Μανατίδη και το ότι ο κύριος Μανατίδης 4 χρόνια δεν είχε πει κουβέντα ενδεχομένως ή και τα άλλα στελέχη τον ακολουθούν και ήταν μαζί του, δεν είχε γίνει κάποια παρατήρηση, νομίζω ότι ο κύριος Κασαπίδης πήρε για πρώτη φορά την μπάλα εδώ, ανέφερε το όνομα του κύριου Μανατίδη. Και είπε ότι αυτή την ερώτηση, την οποία έχει κάνει ο Παναγιώτης, πρέπει να την απευθύνεται στον κύριο Μανατίδη. Τι ενδεχομένως άλλαξε μετά από 4 χρόνια. Ούτε παρατήρηση δεν είχαμε για 4 χρόνια. Ούτε παρατήρηση, ούτε κάποια ενόχληση για το έργο εδώ της περιφέρειας, το οποίο θεωρητικά στήριζε και ο ίδιος ως βουλευτής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι μπορεί να άλλαξε, ποιοι τον επηρέασαν. Ποιοι τον επηρέασαν. Ή μπορεί να κρύβονται από πίσω. Ναι. Και επειδή όταν ένα χώρο βρίσκεται ο Παναγιώτης και εγώ δεν θα αφήσουμε τις follow-up να πάνε χαμένες, ήρθε και μια ερώτηση που μυρίζει στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει στην περιραίωση πολιτική συζήτηση, να το πω, και πρέπει να γίνει. Αν θεωρεί ότι ο κ. Κασαπίδης ότι υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα που δεν τον θέλουν στην περιφέρεια. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Ξέρεις, η Ρίτα, ο Ζήσης, είναι αυτή. Αλλά είπε ότι εγώ έχω πορευτεί χρόνια χωρίς να σκέφτομαι οποιαδήποτε συμφέροντα και αυτό θα κάνω και στο παρόν και στο μέλλον. Δεν ήταν η ώρα να πυροβολήσει ενδεχομένως πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι έχει στο μυαλό του να πει ο κ. Κασαπίδης. Θα δούμε. Αν θα τα πει, πότε θα τα πει. Και συναπτώ. Αν έχει κάτι να πει, έτσι. Ναι, υπάρχει, λέω. Υπάρχει κάτι. Εγώ λέω ότι ακούγεται, ότι έχει να πει. Εντάξει, ή θα πει τέλος πάντων. Ή έχουμε παρουσιάσει εδώ, στο ρεπορτάζ, πολύ καλά που θυμάσαι, Ρίτα, ότι σε εκείνη την περιβόητη σύσκεψη, μάλλον δεν το είχαμε παρουσιάσει γιατί δεν είχαμε δελτίο, αλλά τέλος πάντων το έχουμε πει και με τον Παναγιώτη και στα site. Το θυμίζουμε ότι σε εκείνη την περιβόητη σύσκεψη που έγινε με τη διάσκεψη, λίγο μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Σαμανατίδη, ο κύριος Κασαπίδης είχε δείξει συγκεκριμένα πρόσωπα που θεωρούσε ότι κινητοποίησαν την υποψηφιότητα του Σαμανατίδη. Και μέσα σε αυτούς ήταν πρώην αυτοδιοικητικοί, πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματίες της περιοχής, τις ονόμασε. Δεν θα τους πω εγώ τώρα,
Α του πει ο κ. Κασαπίδη όταν. Για τη δουλειά να του πει. Όχι, εγώ του ξέρω ποιου είπε. Για τη δουλειά ξέρω, να του πει. Ξέρω ποιου είπε. Ναι, έτσι από το ρεπορτάζ. Α, δεν θα το πω τώρα. Α το πει αυτό όταν θα έρθει η ώρα, έτσι. Αν του πει. Αν του πει, λέω. Αν του πει και αν θεωρεί ότι το έκαναν για κάποιο λόγο. Μπορεί οι άνθρωποι ω πολίτε τη περιοχή να το έκαναν για δικά του θέματα. Να διαλέξει ανάμεσα τον Παναγιώτη και στο ζήτησε και διαλέξει. Ναι, ναι, εντάξει, θα δούμε. Ενδεχομένω και γιατί του ονόμασε. Αν το ΕΚ, αν θα παραδεχτεί ότι το έκανε. Το ρεπορτάζ μας είναι δεμένο, πάντως, τέλος πάντων. Ξεκινάει και φουντώνει η μάχη, σιγά-σιγά. Για μάχη φουντώνει, εδώ στον Ελιάκ μόνο εγώ πέρασα μοιραία. Όχι, θέλω να πω απλώς για να κλείσουμε το πρώτο αυτό κεφάλαιο, ότι έρχονται και οι υπόλοιποι υπουργοί. Έχω πει για τον κύριο Παπαθανάση στις 7 του μηνός, ο οποίος θα έρθει προφανώς και στα πλαίσια της ΔΕΘ, έτσι. Είναι ένας υπουργός που θα έρθει και θα πάει και στην Ακρινή και στη Φλόρινα που μου λένε. Την Τετάρτη μου είπαν, δεν το ήξερα, το ανακάλυψα σήμερα, ότι θα πάει στη Φλόρινα η κυρία Κεραμέως. Εσωτερικό. Είναι πλέον υπουργός εσωτερικών, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδευόμαστε με κάτι άλλο. Ναι. Ακριβώς, ναι. Θα δούμε αν θα εξελιχθεί κάτι άλλο. Μου λένε ότι οργανώνονται όλα αυτά. Οι υπουργοί θα πάνε πού, κατάλαβε. Θα αρθεράσει ναι. Το Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ νομή στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρει πώ είναι αυτά. Να πάει εσύ εκεί, ο άλλο εκεί. Θα δούμε πώ θα γίνουν αυτά και τι θα εξελιχθεί σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε. Παραδείγματο χάρη, έχω πει αυτή την ιστορία Παπαθανάση, Ακρινή κλπ. Την ξέρετε πλέον κλπ. Ο κ. Παπαθανάση θα παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα για το πράσινο χωριό. Σε αυτή την ιστορία. Και ο Σαμανατής δεν ήταν αμέτωχος. Θα εμφανιστεί στην Ακρινή. Εγώ λέω όχι. Μαζί με τον κύριο Παπαθανάση. Ναι, αυτό λέω. Γιατί ναι. Λογικά προεκλογικά θα πάει, κύριε Λίμον. Όχι, αυτό για. Με τον Παπαθανάση τι δουλειά έχει να πάει, βρεσίλη. Αυτό λέω. Διαγραμμένο στέλεχος. Εντάξει, τώρα. Ρε, παιδί μου. Κάποιοι μπορεί να ήθελαν να είναι ο κύριος Σαμανατής εκεί, κάποιοι υποστηρικτές του σχεδίου. Γιατί όχι. Οι οποίοι σήμερα. Δεν έχουμε... έκανα και τους λόγους. Ναι, ωραία. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα αυτά και θέλω να δω πώς θα πορευθεί όλη αυτή η ιστορία. Απέκτησε ενδιαφέρον. Τώρα απέκτησε ενδιαφέρον. Ναι, απέκτησε ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία από εκεί που τα φώτα γενικώς τα είχαμε στραμμένα περισσότερο, θα έλεγα, στο Δήμο Κοζάνης, ας πούμε. Γιατί έχουμε πει τι συμβαίνει στους άλλους Δήμους, αν και κάπου εκεί. Δήμος Κοζάνης ακόμα μας δίνει. Ναι, αυτό λέω. Αλλά εκεί που τα βλέμματα των περισσότερων και των πολιτών ήταν στραμμένα στο Δήμο Κοζάνης, ξαφνικά ή στους άλλους Δήμους, ας πούμε, στην Καστοριά μου λένε ακόμα ότι υπάρχει. Μεγάλο ενδιαφέρον, στα Γρεβενά που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και άλλο, ξαφνικά γύρισε όλο αυτό το πράγμα και έχει πάει τα φώτα στην περιφέρεια. Και είναι λογικό, δεν υπήρχε ξανά κάτι τέτοιο, δεν το έχουν ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι. Τι μου λες, ίσως στον Ολιάκονα, στη συνάντηση τελεχών, τι ήταν αυτό, προεκλογική συνάντηση, τι βλέπω. Τον κύριο Γκούπα βλέπω, ο οποίος έχει αναλάβει. Πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ΔΕΠ. Ακριβώς αυτό είναι ο υπηρεσιακός τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να. Ναι, μέχρι τις εκλογές κλπ. Τώρα εκεί τι περιμένω να δω εγώ, το ψηφοδέλτιο Κασαπίδη ή να δω και στελέχη Νέας Δημοκρατίας που είπαν εμείς εδώ είμαστε. Δεν αληθορίζουμε προς Σαμανατίδη. Πολύ ψηφοδέλτιο Κασαπίδη, είναι αλήθεια. Λογικό, ναι. Και από άλλες περιοχές. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που υποχρεωτικά πρέπει να είναι εκεί. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν τον κύριο Κασαπίδη, στηρίζουν το κόμμα, όποια και είναι η επιλογή. Και κάποιοι άλλοι που είναι εκεί. Αλλά θα πάω ξανά στα πρώτα μου σχόλια. Γυρίστε το δελτίο πίσω και δείτε τα. Κάποιοι που είναι εκεί και μπορεί να μην είναι ψυχή, είτε και σώμα, τι. Αυτό λέω. Μάλιστα. Πήγαν για τις κάμερες. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι μια κομματική εκδήλωση. Πρέπει να είμαστε εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Μπορεί να το παίζουμε διπλό ταμπλό. Α, μπορεί και να μην ψηφίσουμε εκεί. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, αυτά πάντοτε υπήρχαν όμως. Δηλαδή. Πάντοτε υπήρχαν σε μια κομματική επιλογή συγκεκριμένη. Πάντοτε υπήρχαν. Πρέπει να δούμε. Πάντοτε. Okay. Εκεί υπήρχαν. Είχαμε μια. Ποιος μίλησε. Είχαμε Γκούπας, ο οποίος πήγε να πει Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εντάξει, εκ των παλιών στελεχτών ο κ. Γκούπας. Εντάξει, αναλάμβανε και ένα ρόλο, είναι αγαπητός πολύ ο κ. Γκούπας. Έτσι, οφείλουμε να το πούμε. Και απείρηνε η ομιλία του Στάθη Κωνσταντινίδη. Με τους τόνους ανεβαίνουν πολύ κιόλας. Και να πω ότι επειδή μετράνε πολλά πράγματα πλέον. Αν θεωρώ πογιογραφία, τρόποι στήριξης κλπ. Είδα ένα
κοινό το οποίο από κάτω είχε λίγο Στάθη Κωνσταντινίδη, δεν πω πολύ. Μίλησαν, σε ρώτησα, αλλού με πει. Εντάξει, εγώ θα πω αυτά που έχω σημασία. Πες μου ποιοι μίλησαν. Γκούπας Κωνσταντινίδης, Παπαδόπουλος, Σδούκους Κρέκας, τα λέω με τη σειρά, Σδούκους Κρέκας και μετά οι δημοσιογράφοι αποχώρησαν. Μας ζήτησαν να αποχωρήσουμε. Ναι, μας ζήτησαν. Το είχαμε συνεννοηθεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, να πάρουμε κάποια εξήγηση. Ο Γιώργος Χασαπίδης πήρε το λόγο. Ο Γιώργος Χασαπίδης ζήτησε να πάρει τελευταίο το λόγο. Λογικό. Ώστε να ακούσει τους υπολείπους, ίσως να ακούσει και τον κόσμο που είναι εκεί. Αν θα μιλήσει και κόσμο. Θεωρητικά θα γινόταν κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω τι άλλο. Και προφανώς θα έκλεινε ο Γιώργος Χασαπίδης για να πει το δικό του πολιτικό πρόταγμα. Και ίσως να προσπαθήσει να συσπηρώσει περισσότερο την όλη ιστορία. Αυτό τώρα ακόμη εξελίσσεται. Νομίζω. Τι θα δούμε τώρα εμείς. Θα δούμε πάλι Κωνσταντινίδη Παπαδόπουλο όπως το πρωί, αλλά θα τους δούμε ίσως στο κομματικό ακροατήριο τώρα. Okay. Για πάμε να τους δούμε. Βεβαίως είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να στηρίξουμε πρωτίστως τον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας και του Γιώργου του Χασαπίδη. Κουβέντες καθαρές και σταράτες. Μισόλογα δεν χωράνε. Ούτε μπροστά από τις ανοιχτές πόρτες, ούτε πίσω από τις κλειστές. Πριν από λίγους μήνες, η Νέα Δημοκρατία σε πολύ δύσκολες συνθήκες κατάφερε η Ελλάδα να βαφτεί μπλε. Και το πέτυχε αυτό γιατί έκανε σπουδαίο έργο σε μια δύσκολη τετραετία. Και κατάφερε αυτός ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, να ανατάξει τη χώρα στο παγκόσμιο χάρτη, να κρατήσει την κοινωνία όρθια. Τότε κάποιοι λέγανε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι ο αδύναμος κρίκος αυτής της προσπάθειας, γιατί εμείς εδώ περνούσαμε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω της απολιγνητοποίησης και λόγω της μετάβασης, που κάναμε μεγάλο αγώνα όλοι εμείς και μπροστά ο Γιώργος ο Χασαπίδης να πείσουμε για αυτή την αναγκαιότητα και να εργαστούμε ούτως ώστε να αποδειχθεί πραγματικά δίκαιη για την κοινωνία αυτού του τόπου. Και τα καταφέραμε, κάναμε σπουδαία δουλειά. Είμαστε οι πρώτοι που καταθέσαμε σχέδιο και εγκρίθηκε σχέδιο δίκαιης μετάβασης σε όλη την Ευρώπη και αποτελούμε σήμερα το παράδειγμα. Αυτή λοιπόν η συνέχεια προϋποθέτει το να παραμείνει η ίδια Περιφερειακή Αρχή στην ηγεσία του τόπου. Για να συνεχιστεί αυτό το έργο και να αποδώσει καρπούς για κάθε Δυτικό Μακεδόνα και για τη χώρα ολόκληρη. Φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης την χάνει παγκόσμιας αποδοχής. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να φέρει την Ελλάδα, όπως προείπα, στο παγκόσμιο προσκήνιο και άρα σήμερα δεν δικαιούται κανένας να τον αμφισβητεί. Εμείς δεν διώξαμε κανέναν. Όποιος όμως αυτοπροσδιορίζεται εκτός των τάξεων, εκτός αυτής της ομάδας, εκτός αυτής της οικογένειας, είναι δικό του θέμα. Ευγένειες, κομπλιμέντα και τα λοιπά σε έναν αγώνα περισσεύουν. Έχουμε έναν στόχο, έναν σκοπό, θα δώσουμε τον πιο δυνατό αγώνα και θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε. Γιατί αυτό επιτάσσει το συμφέρον του τόπου μας. Προσωπικές διαφωνίες και φιλίες δεν αφορούν αυτή την προσπάθεια. Καλή δύναμη σε όλους. Είμαστε σήμερα εδώ όχι για να πείσουμε κάποιον να ψηφίσει το Γιώργο Χασαπίδη και όχι. Είμαστε εδώ γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 4 χρόνια τώρα έκανε ένα συγκεκριμένο έργο. Και έκανε ένα έργο σε συνεργασία και με την περιφέρεια και με τις περιφέρειες και με τους Δήμους. Ένα έργο το οποίο το τίμησε στις εκλογές ο ελληνικός λαός. Ένα έργο το οποίο φάνηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα της περιφέρειάς μας. Γιατί μιλάμε για τη δική μας. Είναι ένα... Μάλιστα. Την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά εδώ, γιατί είπαμε ότι αυτό ακόμα εξελίσσεται εδώ δίπλα στον Ηλιακούνα, ο Γιώργος Σαμαθίδης σήμερα πού ήταν? Στο Αμίντιο. Όσο πιο μακριά μπορούσε να αλλάξει η περιφερειακή ενότητα. Εντάξει, ο άνθρωπος κάνει τις επαφές του. Με υποψηφίες του, αναγνωρίζω, συγγνώμη, δεν τους αναγνωρίζω όλους, τον κύριο Τάσκα εδώ αριστερά, είναι ο πρόεδρος του Πιχνιώτα Σκέλης.
τον κύριο Κιωσέ, τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω όλους τους ανθρώπους, εντάξει, να με συγχωρέσουν, είναι υποψήφιοι του, σαφώς, στην περιοχή. Επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά του Αμιντέου, με τα αγαπημένα του χαρτιά στο χέρι, δεν τα αφήνουμε τίποτα. Πάντα. Ναι, εντάξει, το στυλ του. Να είναι έτοιμος πάντα για τις απαντήσεις. Έτσι συνήθως ο άνθρωπος, εντάξει, τεχνοκράτης. Όπου και να πάει, λαϊκή είναι αυτό, δεν ξέρω από άλλο είναι. Ξεκινάνε και αυτού του τύπου οι περιοδίες σιγά σιγά. Να αρχίσουν φυσικά. Πρέπει να γυρίσουν την περιφέρεια όσε ναι, περιοχέ. Κλείνει και το ψηφοδέλτιο. Να, εδώ είναι τον κύριο Μπαντή. Ο κύριος Μπαντής είναι πρόεδρος του. Τον κύριο Κιωσέ, αναγνωρίζω εγώ, να με συγχωρείτε. Ο κύριος Μπαντής είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου υποψήφιος τον κύριο Λιάση. Στο Δήμο Αμιντέου. Εδώ με πολίτες, έτσι. Μακριά, όπως είπες, από εκεί που σήμερα έκυγε η φλόγα της εσωκομματικής διαμάχης. Μπορεί να το έχει προγραμματίσει ο άνθρωπος. Πού να ξέρε τώρα ότι θα έρθει κυβερνητικό κλιμάκιο, αφού δεν είναι πλέον στην κυβέρνηση. Καλά. Εντάξει, εγώ δεν θα πω ότι το έκανε γι' αυτό, αλλά ήξερε. Λοιπόν, μπουρλότο στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικό. Ξέραμε τώρα τρεις υποψηφίους. Τέσσερις. Μην ξεχνάς τον κύριο Τζουμάκα. Συγγνώμη, τον κύριο Τζουμάκα μονίμως τον ξεχνάω. Ναι, ναι. Συγχωρείς ο κύριος Τζουμάκας. Αλλά τώρα έχουμε πέντε. Ο κύριος Κασελάκης ποιος είναι, Βραζής? Ο κύριος Κασελάκης είναι ο κύριος που βλέπετε εδώ, γεννημένος το 1988. Όπου πάνε γι' αυτό. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας. Είναι κάτοικος Αμερικής στο Μαϊάμι, εφοπλιστής. Είναι κάτοικος Αμερικής, αλλά θέλει να λάβει το κόμμα. Είναι εφοπλιστής και θέλει να λάβει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όλα αυτά. Όχι, λέω να το καταλάβω. Εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή του τόπου έτσι πολύ ισχυρά στις πρόσφατες εκλογές ως υποψήφιος του ψηφοδέλτιου επικρατείας σε μία εκλογική θέση, στην ένατη, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή. Ναι. Τον είχε προτείνει ο κ. Πολάκης. Έλα. Ναι, ως τραβηγμένο για να ακούγεται αυτό. Που ταιριάζει τώρα ο κ. Κασελάκης, τον κ. Πολάκη είναι μια άλλη ιστορία. Και αύριο ο κ. Κασελάκης είναι πλέον δεδομένο ότι θα κάνει πράξη αυτό που φαινότανε. Ότι έχει δημιουργήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το παρατηρούσαν διάφοροι. Τα social media κυρίως το έκανε. Τι έκανε? Ο κ. Κασελάκης έκανε μια κανονική προεκλογική εκστρατεία με κατάθεση προτάσεων, με κατάθεση πλατφόρμας, με αλλαγή ακόμα ή παραποίηση, όπως τον κατηγορούν κάποιοι, του ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, το Α, το τελευταίο, είχε ανασυγκρότησης. Δεν ξέρω αν είναι η πολιτική του πλατφόρμα εκεί. Θα δούμε ένα βίντεο που δεν έχει καμία σχέση ίσως και με τα ελληνικά δεδομένα, μια καμπάνια που τον λένε κάποιοι ότι είναι καμπάνια των δημοκρατικών στην Αμερική, καμία σχέση δεν έχει με το ΣΥΡΙΖΑ τοπικά. Ο κ. Κασελάκης προφανώς προσπαθεί να προβάλλει κάτι άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα θα ταράξει τα νερά. Μπορεί αυτό να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Μπορεί αυτό να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα πρέπει να χτυπήσει την ηγεμονία Μητσοτάκη. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με τις ιδεολειψίες που το διακατέχουν, σίγουρα δεν θέλει τον κ. Κασελάκη. Συγγνώμη. Εγώ έχω συγχυστεί άλλοι. Εντάξει, ο κύριος Κασελάκης δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ακολουθήσει αυτή την κούρσα τους παραδοσιακούς δελφίνους της διαδοχής. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι, λέω, δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Κασελάκης μόνο από το άνομα τη σχέση με τον κύριο Παλάκη, ξέρω εγώ, κριτικός θα είναι από καταγωγή. Πώς αλλιώς. Στο Μάρος έχει γεννηθεί, ίσως όλα. Ναι. Πρόσεξε, ναι, έχει στείλει, νομίζω ανήκει στην τοπική οργάνωση Χανίων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι πληροφορίες που έχουν βγει νωρίτερα είναι ότι υπάρχει μια επιστολή στα μέλη της οργάνωσης των Χανίων, τους οποίους καλεί αύριο στον τάφο του Βενιζέλου, είναι ένα σημείο εκεί στην Κρήτη, ώστε να γίνει εκεί μια ανοιχτή συζήτηση. Όπου φαίνεται ότι εκεί θα ανακοινώσει τώρα και την υποψηφιότητά του και με ένα βίντεο που θα δώσει, θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι μια ολόκληρη καμπάνια γύρω του, εντελώς, η οποία ξενίζει λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, αλλά μπορεί να συγκεντρώσει έναν κόσμο που δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και μπορεί να αλλάξει ίσως και τα πολιτικά δεδομένα πολύ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως υπάρχει συγκροτημένη επίθεση από τους παλιούς ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς, να το πω έτσι, ας με επιτραπεί έκφραση, στην υποψηφιότητα Κασελάκη. Εκλογές είναι, φυσικά. Εντάξει, Κασελάκη. Λοιπόν, τώρα θα ανακοινώσουμε κάτι που το είχαμε πει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το λέμε. Ο Παναγιώτης του γυναικοβήτου Σαββάτου τους ή άλλους το είχε πει πολύ πολύ ξεκάθαρα. Αλλά πλέον το έχουμε και γραμμένο, διότι η ανάσα του κυρίου Γαβριλίδη επισήμως ανακοίνωσε ότι ζητά τη στήριξη των δικών του υποστηρικτών, την ενότητα του Μαλούτα.
Καλούμε το σύνολο των πολιτών του Δήμου Κοζάνης να συσπηρωθεί γύρω από τη Δημοτική Παράταξη Ενότητα και να αγωνιστεί μαζί μας για την από κοινού επίτευξη των στόχων. Καταλήγει η σημερινή ανακοίνωση του συνδυασμού ανάσα που είχε επικεφαλής ή δημιουργό, αν θέλετε, τον κύριο Γαβριλίδη. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η ανακοίνωση θα έχει τις επόμενες ημέρες, πόσες έμειναν τέλος πάντων, και ανακοίνωση ονομάτων τα οποία ενδεχομένως είχαν ταχθεί με τον κύριο Γαβριλίδη, ή αν θα έχει και τον ίδιο τον κύριο Γαβριλίδη. Ναι, αν θα έχει και τον ίδιο τον κύριο Γαβριλίδη. Πώς μας φάνηκε τώρα αυτό? Εντάξει, ο κύριος Γαβριλίδη θα πρέπει να απαντήσει και αυτό σε κάποια ερωτήματα που έχουν ακούσει. Γίνεται και κάνετε εκδηλώσεις και κηρύξεις αρχών και λέτε ότι ό,τι χειρότερο ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν ο Μαλούτας. Ακριβώς. Και να φύγει και δεν αντέχουμε. Και δύο μήνες μετά και λέτε μόνο ο Μαλούτας μπορεί να μας σώσει. Ή πιστεύετε ότι δεν έχουμε μνήμη, είμαστε χρυσόψαρα. Ακριβώς. Ή πιστεύετε ότι δεν θα προσέξουμε την αλλαγή της τάσης σας. Υπάρχουν ήδη αντίπαλοι συνδυασμοί. Έχω δελτίο, δεν μπορώ να πω. Στην εκπομπή του Σαββάτου μπορώ να μιλήσω πια. Θα πω εγώ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω ότι ήδη αυτό που επισήμανε η Ρίτα πολύ σωστά, το έχουν πιάσει αντίπαλοι συνδυασμοί και το διακινούν και καλώς κάνουν. Και εκτός του κ. Γαβριλίδη, που αν θέλει να απαντήσει κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει αυτή η στροφή, προφανώς θα πρέπει να απαντήσει και ο κ. Μαλούτας εδώ. Ήταν στελέχη. Στο ψωμί του είχε έναν απέναντι και τον πήρε μαζί του. Όχι, γιατί να απαντήσει ο κ. Μαλούτας, δεν κατάλαβα. Με κάποιον που τον σταύρωνε μέχρι προχτές. Ναι, θα σου πει τα βρήκαμε. Εντάξει, ναι, ας απαντήσει, περίμενε, θα δούμε. Σήμερα πάντως θα έχουμε μία πρώτη ίσως συζήτηση και για αυτό το θέμα. Γιατί ο Παναγιώτης κάνει το πρώτο debate των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Του Δήμου Κοζάνης. Εξαιρετικό τραπέζι θα είναι αυτό, να μην το χάσει κανείς. 10:30 Top Channel, είπε παντός Παναγιώτης Πλιάτσιος. Να πούμε. Στο πρώτο μέρος Χάρης Κουζιάκης. Στο πρώτο μέρος ο κ. Κουζιάκης. Ο επικεφαλής της κίνησης υποψηφίος Δήμαρχος Κοζάνης. Ναι. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσης συνέντευξη εκεί του ίδιου. Και στο δεύτερο μέρος, να πούμε ονόματα. Δεν τα θυμάμαι όλα. Θα με βοηθήσει και ο Χρήστος. Δεν θυμάμαι τη λαϊκή συσπήρωση αυτή τη στιγμή. Είναι η κυρία Κοϊμτζίδου από την Ενότητα. Η Ελπίδα Κοϊμτζίδου, ο Δήμαρχος. Ο κ. Μανώλης Κουτσοσίμος. Από την κίνηση. Ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης από την Παράταξη Κοκαλιάρη. Ο κύριος Μανώλης Μαρκόπουλος από την Παράταξη Καμπουρδί. Και από τη Λαϊκή Συσπήρωση είναι Χρήστο Τοχμά. Να μας συγχωρείτε. Θα εκπροσωπηθεί το βράδυ εδώ. Θα δείτε την ωραία εκπομπή. Ωραία, κουμπί 10:30 σήμερα. Ναι, Παναγιώτη. Βλέπω τρία έμπειρα στελέχη μπροστά. Γιώργος Γκέκας. Γιώργος Γκέκας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ποιος Γιώργος Γκέκας, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να γίνει μια πρώτη καλή συζήτηση. Δεν θα πω καλή επιτυχία στον συνάδελφο. Θα πω καλό κουράγιο στον συνάδελφο. Ο συνάδελφος γνωρίζει τα θέματα, εντάξει. Θα τα θέσει όσα προλάβει τέλος πάντων. Ό,τι προλάβουμε. Και είμαστε εκτός χρόνου. Δήμος Βοΐου, γιατί μας κάνει τόση εντύπωση ότι ο κ. Καραμπατζιάς έχει μαζέψει και στελέχη εκτός ΚΚΕ. Έχω πει εδώ ότι ο Δήμος Βοΐου ήταν ένας από αυτούς που διαφαινόταν ότι ο νυν δήμαρχος δεν θα έχει αντίπαλο εκτός πλην αυτό της λαϊκής συσπήρωσης. Καταλήγει έτσι η ιστορία. Αλλά τι γίνεται εδώ με τον πολύπυρο κύριο Καραμπατζιά? Το είπαμε και στο δελτίο της Παρασκευής. Είχα πει κάποια πράγματα τα οποία θα εξελισσόταν και μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν κάποια και θα έρθουν και τις επόμενες μέρες κάποια άλλα. Τι έχει γίνει λοιπόν? Ο κ. Καραμπατζιάς, εκτός από την ψήφο διαμαρτυρία στον κ. Ζευκλή που θα έπαιρνε και από μη ψηφοφόρου λαϊκής συσπήρωσης και πήγαινε για ένα ποσοστό ιστορικό για το συνδυασμό του, πλέον έχει έρθει σε συμφωνία με στελέχη βαρισίματα και ξέρεις ότι δεν χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις έτσι. Ξέρω πρόσωπα και πράγματα, γι' αυτό το λέω. Βαρισίματα που παίζουν ρόλο πάντοτε στις δημοτικές εκλογές του Βοΐου και δεν ανήκουν σε καμία περίπτωση στο ΚΚΕ. Ανήκουν και στη Νέα Δημοκρατία, ανήκουν και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν λέω ανήκουν ως απλοί ψηφοφόροι άνθρωποι, ανήκουν και ως στελέχοι πολλοί από αυτά. Και έρχονται και τις επόμενες μέρες και άλλα ονόματα. Σου λέει, αυτοί οι δύο δεν είναι στο Δήμο Βοΐου. Ναι. Ή με τον νυν θα πάμε, εντάξει, ή αφού δεν βγαίνει μπροστά κανένας άλλος, θα πάμε με το ΚΚΕ. Μπορούσαν πολύ εύκολα πολλοί από αυτούς να κάτσουν στην άκρη. Το είχαν αποφασίσει. Είναι η φωνή διαμαρτυρίας. Τις τελευταίες δηλαδή ημέρες έχουν συμβεί κάποια πράγματα για τα οποία ευθύνεται συγκεκριμένος άνθρωπος, καλά να πάθει, να πω εγώ, και οδηγεί πολλά στελέχη στο να κάνουν αυτή την ιστορία και να πάρουν τον κύριο Καραμπατζιά. Ναι, νομίζω το μυαλό μου πάει στο αποκλειστικό του Κουζάνη Μίντια, να μην δώσουμε άλλη βαρύτητα. Τι νοείς? Αυτό. Ποιο? Ένα περιστατικό, ατυχές. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Μπερδεύεται. Καμία σχέση. Ναι, εντάξει.
Προσπάθησαν κάποιοι να εισχωρήσουν στο συνδυασμό του κ. Ευκλή. Προφανώς κάποιες συζητήσεις δεν τους άρεσαν, θα πω εγώ. Αλλά, δημοκρατία και το λένε. Ναι, και επέλεξαν να πάνε για δικούς τους λόγους, ως συνεργαζόμενοι, τονίζεται αυτό. Στον απέναντι. Όχι στο κουκουέ, στον απέναντι. Στον τελείως απέναντι όμως. Ένας ήταν όμως, πώς θα γίνει. Έχει πολύ δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Υπέγραψαν 17 συνεργαζόμενοι μέχρι στιγμής. Τις επόμενες μέρες υπάρχουν και άλλοι. Τονίζεται ότι είναι συνεργαζόμενοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ο κ. Καραμπατζίας βέβαια προχτές έδωσε άλλα 32 ονόματα, τα οποία δεν δόθηκαν ως συνεργαζόμενοι. Προφανώς είναι στελέχη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Και πλέον αποκτά πολύ ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Εγώ θα πω βεβαίως ότι παραμένει μεγάλο φαβορί ο κύριος Ζευκλής, αλλά είναι σαφέστατο ότι τα ποσοστά του, ακόμα και αν κερδίσει, δεν θα είναι ηγεμονικά πλέον. Και τι εννοώ ηγεμονικά? Έτσι κι αλλιώς ο νικητής παίρνει το 60% των εδρών, αλλά όταν παίρνει και πάνω από 60% στον πρώτο γύρο, αρχίζει και παίρνει και περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό ενδεχομένως να περιοριστεί με τη δυναμική που θα αναπτύξει ο κύριος Καραμπατζιάς, που ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στην Καλλιτέχνη. Αυτά ενδιαφέρον όλο. Πολύ, όλο. Πολύ, πολύ, πολύ. Σε ένα λεπτό, γιατί δεν έχω χρόνο, μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο Νίκος Κοροβέστης και γιατί αυτό είναι είδηση στο δελτίο ειδήσεων? Το δείχνουμε. Ο Νίκος Κοροβέστης είναι ένας από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί και στη Super League 1 και στον ΠΑΟΚ και στα Γιάννενα. Είναι 32 χρονών. Είναι αριστερός μπακ. Είναι μία από τις πολύ γνωστές, αναγνωρίσιμες, θα το πω, μεταγραφές που κάνει Κοζάνη. Είχαμε πει το όνομά του τις προηγούμενες μέρες. Είναι μέρες εδώ το παιδί. Σήμερα ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Καλή δύναμη, υγεία να έχει. Και έρχονται και άλλα τις επόμενες ημέρες. Ανακοινώνουμε υποψηφίους, περιφερειακούς, δημοτικούς συμβούλους, ανακοινώνουμε και τις πόσες. Τι να κάνουμε, πέσαμε πάνω στην έλευση. Σας ευχαριστώ για χαρά, πολύ. Για χαρά. Εμείς θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα δούμε μαζί την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο Τρίτη, 29 Αυγούστου, στη Δυτική Μακεδονία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς, από 15 έως 30, στον όμο Γρεβενών, από 16 έως 31 και στον όμο Φλόρινας, από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.